Πάμε τώρα λίγο στο κύριο Νάσο Παπαργυρόπουλο που είναι μαζί μας. Νάσο, καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκλογή σου. Πού είσαι? Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι Αθήνα ή είσαι ακόμα στερεά Ελλάδα όπου... Όχι, είμαι ακόμα στερεά Ελλάδα. Έχω να τελειώσω κάποιες υποχρεώσεις σήμερα και το βράδυ θα κατέβω στην Αθήνα. Ωραία. Μαζί με τον Κασελάκη. Σήμερα μπαίνει στο αεροπλάνο, μαθαίνω Κασελάκη σε λίγες ώρες. Αύριο το πρωί θα γυρίσει στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην Αθήνα θα είναι αύριο το πρωί. Πες μου λίγο, Ρενάσο, τώρα. Εσύ περίμενες ότι θα εκλεγείς και θα είσαι πια επισήμως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, έγινε το όνειρό σου πραγματικότητα στον πρώτο στάδιο τουλάχιστον? Ναι, αρχικά να πούμε ότι εμένα δεν με επέλεξε το κόμμα, με επέλεξε ο κόσμος μέσω της πλατφόρμας όπως πήγαν όλοι. Έτσι πήγα και εγώ και ο κόσμος με επέλεξε να είμαι ένας από τους εκ των υποψηφίων. Ναι. Σαφώς είμαι ευχαριστημένος γιατί αυτό ήθελα εξ αρχής. Από εκεί πέρα ήταν μια πολύ, πολύ δύσκολη διαδικασία και πρωτόγνωρη που κάποια στιγμή αν έρθω και στο πάνελ σας μπορώ να σας εξηγήσω περισσότερο όλη αυτή τη Πες διαδικασία. Τώρα. Σε όλους αυτούς που λένε ρε παιδί μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, καλά και για τη Νέα Δημοκρατία το λένε αλλά τώρα εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το παραέκανε με το lifestyle, έβαλε τον Άσο που το μάθαμε από το Survivor, έβαλε τον Παπανότα στο πάνελ της Σταματίνας, έβαλε τον Πανόπουλο στο πάνελ της έβαλε τον Μάριο Θανασίου, ναι. Άστα κύριε Λιάγκα, μάρει τώρα να σου χρόνια. Εντάξει, Γιώργο, εντάξει. Δεν με έβαλε το κόμμα. Ναι. Με έβαλε αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Γι' αυτό το λόγο έγινε η πλατφόρμα, για να επιλέξει ο κόσμος ποιον θέλει να τον εκπροσωπήσει. Οπότε εμένα δεν με έβαλε το κόμμα. Το κόμμα με έβαλε σε ένα υποψήφιο υποψηφίων και ο κόσμος με πέρασε. Ναι. Από εκεί και πέρα εγώ δεν κατεβαίνω ως διάσημος ή ως lifestyle, καθότι δεν είναι τίτλος αυτός. Εγώ κατεβαίνω ως επιχειρηματίας και ως όλα τα άλλα πράγματα που έχω κάνει. Νάσο, με τον κύριο, ναι, Κασελάκη μετά την εκλογή σου μίλησες, γιατί έλειπες στην Αμερική, μιλήσατε τηλεφωνικά ας πούμε ή όχι? Πολύ γρήγορα με πήραν ένα τηλέφωνο από την Αμερική για συγχαρητήρια για το ότι κάποια στιγμή μέσα στη βδομάδα θα συναντηθούμε όλοι υποψηφοί μαζί. Ωραία. Πες μου κάτι. Θεωρείς, επειδή μάλλον δείχνει ότι θα βγάλει 4 βουλευτές, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτές, θεωρείς ότι έχεις πιθανότητες να είσαι ανάμεσα στους 4? Έχεις τέτοια πίστη? Εγώ μπορώ να... μεταδώσω τις απόψεις μου και το τι πιστεύω και το τι θέλω. Από εκεί και πέρα είναι ο κόσμος αυτός που θα κρίνει ποιος νομίζει ότι είναι καταλληλότερος να πάει στην Ευρωβουλή. Αυτό που βλέπω και αυτό που με έκανε να έρθω σε αυτό το σημείο που είμαι σήμερα είναι ότι όλοι μας έχουμε πλέον μια δυσφορία ως προς τους επαγγελματίες πολιτικούς, ως προς αυτούς που λένε ότι όλοι οι άλλοι δεν κάνουν, λες και εμείς δεν έχουμε πολιτική άποψη επειδή δεν προερχόμαστε, ας πούμε, εκ γενετής μας ή δεν έχουμε γαλουχηθεί από έφηβοι στην πολιτική, αλλά έχουμε και εμείς. Ωραία. Και εκφράζουμε ένα συγκεκριμένο λοιπόν κομμάτι του κόσμου. Αν σου έλεγα λοιπόν τώρα, πες μου ένα πράγμα, το πρώτο πράγμα που αν σου δουνόταν η ευκαιρία θα διεκδικούσες για την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πράγμα, πες μου ρε Γιώργο, εγώ θέλω να γίνει, να αλλάξει αυτό. Τι θα διεκδικούσες? Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Τι θέλετε να πούμε τώρα? Δηλαδή από τον τρόπο που παίρνουν τα τρόφιμα, από τα ενεργειακά κόστη, από τα κονδύλια που έρχονται στην Ελλάδα. Έχει ένα σωρό πράγματα και βέβαια υπάρχει και μια ευρωδιακήρυξη αυτή τη στιγμή από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει πάρα πολύ καθαρά 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το πούμε αυτό το πράγμα. Ο Αργύρης τι σου είπε μόλις έμαθε ότι εκλέχτηκες? Συγχαρητήρια μου είπε και ότι από εδώ και πέρα αρχίζει μεγάλη μάχη. Θα του πάει το χέρι να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ τώρα του Αργύρη, πρώτη φορά στη ζωή του? Αυτό δεν το γνωρίζω και ούτε μπορώ να του το επιβάλλω. Δεν θα σε ψηφίσει ο πατέρας σου, βρε? Δεν ξέρω, ελπίζω να με ψηφίσει. Από εκεί και πέρα όμως και αυτός είχε κάποια άλλα πολιτικά, πιστεύω. Το θέμα δεν είναι να σε ψηφίσουν επειδή έχεις δεσμούς συγγένειας. Το θέμα είναι να σε ψηφίσουν επειδή πιστεύουν ότι θέλεις να φέρεις μια αλλαγή και ότι έχεις ένα φρέσκο μυαλό, ένα φρέσκο πνεύμα. Και μπορείς, ενώ δεν είσαι πολιτικός, έτσι δεν έχεις γαλουχηθεί σε αυτά, να είσαι αυθεντικός και να θέλεις πράγματα να δεις τη χώρα σου να προκόβει. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, Νάσο, θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.